Πρόεδρε, καλημέρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ελπίζουμε όλοι να είναι καλύτερα από την προηγούμενη, βέβαια. Ναι, ναι. Θέλω το σχόλιο σας για αυτή την τραγωδία και για τις πολιτικές ευθύνες και για τον τρόπο με τον οποίο αυτές μπορεί να αναδειχθούν με διαφάνεια. Έχω την αίσθηση ότι ο κύριος Δογιάκος μπορεί να πιαστεί τόσο από την επιστολή που μόλις άκουσα του Πρωθυπουργού, αλλά από την έγραφη συγγνώμη, όπου παραπέμπει τη συγγνώμη όλων των κυβερνήσεων. Αυτό σημαίνει, για να ζητήσουν συγγνώμη όλες οι κυβερνήσεις, έχουν κάποιο φταίξιμο, έχουν κάποια ενοχή. Επομένως από εκεί πρέπει να πιαστεί ο κ. Δογιάκος και να προχωρήσει όχι σε βάθος μόνο, αλλά και σε ύψος. Υπάρχουν τεράστιες ευθύνες οι οποίοι δεν προσπερνιούνται. Πέρα από τον ανθρώπινο παράγοντα και όλα αυτά τα οποία πολλαπλασιάζονται καθημερινώς με διάφορες ολιγορίες, λάθη, παραλήψεις του σταθμάρχη. Εδώ υπάρχει μια διαχρονική ευθύνη όλων των κυβερνήσεων που ο καθένας με τον δικό του τρόπο πέταγε τον μπαλάκι πίσω. Μήπως αυτό είναι ένα εύκολο επιχείρημα πίσω από το οποίο προσπαθεί να κρυφτεί η κυβέρνηση για τις δικές της ευθύνες? Όλοι έχουν ευθύνες, δεν περιορίζεται μόνο στην κυβέρνηση. Αυτό το πράγμα σύρεται από το 2000 και υπάρχει μάλιστα και μια καταγγελία του Χρήστου Βαρελή που ήταν 4 χρόνια σε αυτό το Υπουργείο. Σύρεται, ο καθένας το πέταγε πίσω. Σύρεται και βεβαίως έχω νομίζω ότι όλα τα μέλη των Δυτικών Συμβουλίων του ΟΣΕ, ΤΡΕΝΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ πρέπει να καταθέσουν την άποψή τους. Μιλώντας δημοσιογραφικά, όπως είμαι σίγουρος και εσύ Νίκο, διαπιστώνεις ότι ο καθένας έχει και μια μικρή άποψη του θέματος. Όλα αυτά πρέπει να ενωθούν και να γίνουν ένα παζλ για να φτάσουμε πράγματι στο μεδούλι, να φτάσουμε σε μια κατάσταση που να λέμε δεν θα ξαναγίνει. Ουδείς εγγυάται ότι δεν θα ξαναγίνει, γιατί υπάρχουν τέτοιες δουλειές στο όλο θέμα σημαντικότητες. Καταρχήν αρχίζει με αυτό το μπέρδε. Δεν καταλαβαίνω. ΟΣΕ, ΤΡΕΝΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ. Καλά, αυτή είχε ένα και πήγε μετά. Γιατί τα δώσαμε όλα όταν έγινε η προκήρυξη και έδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ, το τονίζω αυτό, τα τρένα. Όλα. Γιατί πρέπει να κρατήσουμε στον ΟΣΕ και την ΤΡΕΝΟΣΕ και να δώσουμε ΕΡΓΟΣΕ. Όλα. Γιατί όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή ο σταθμάρχης που είναι στη γη ανήκει αλλού και ο μηχανοδηγός ανήκει κάπου αλλού. Πράγματα δυσνόητα. Αν έπρεπε να ιδιωτικοποιηθεί κάτω από την πίεση τότε των πραγμάτων τα τρένα, να δικαιοποιηθούν σε όλο το εύρος. Έπρεπε να είναι ενιαίο όλο αυτό το σύστημα, λέτε, και οι γραμμές, ούτε οι γραμμές να ανήκουν στο κράτος. Όλα, άμα το δίνεις, το δίνεις. Δηλαδή τώρα όπως θα το κάνουμε. Άκουσα πριν είναι χορηγός ΟΤΕ και μπράβο, γιατί είναι πολύ σοβαρός φορέας. Ανήκουν όλα τώρα ξαφνικά, του πεις το δεξί καλώδιο άσα το πάρω εγώ. Γιατί αυτό το μπέρδε. Μπερδεύονται πάρα πολύ και όταν μπερδεύονται πολύ δημιουργούνται πάντα θέματα, λάθη. Τώρα, πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση αυτή σε σχέση με τις πολιτικές ζυμώσεις, σε σχέση με τις εκλογές? Μπορεί να αποτελέσει το χημικό καταλύτη που θα αλλάξει τον πολιτικό χάρτη στη χώρα? Δεν ξέρω αν θα τον αλλάξει ή θα μιλήσουμε για μια νέα κίνηση. Μηδενίζουμε το κοντέρ και ξεκινάμε από την αρχή. Το θέμα είναι μήπως βιαστικές και συναισθηματικές εξάρσεις οδηγήσουν σε λάθος επιλογές. Η αίσθηση που έχετε είναι ότι οι εκλογές απομακρύνονται μετά από αυτό, κύριε Καρατζαφέρη. Τι εκτίμηση κάνετε? Δεν είχαν ορίσει ημερομηνία. Όχι, δεν είχαν ορίσει. Διαρροές υπήρχαν. Αλλά οι διαρροές αυτές μιλάνε για την ίδια ημέρα με τα μνημόσυνα που θα γίνουν. Θεωρώ αδύνατο μνημόσυνα και εκλογές. Επομένως θα πάει πίσω. Το πίσω σημαίνει Πάσχα, άρα λοιπόν θα υπάρξει πιστεύω μια άλλη ημερομηνία. Αυτά βέβαια τα κρίνει ο Πρωθυπουργός. Και οι εκλογές πλέον γίνονται με πρώτο θέμα στην ατζέντα αυτή την εθνική τραγωδία, έτσι δεν είναι?
δεν μπορεί να το παραλείψει κανείς και δεν πρέπει να το παραλείψει. Ίσα ίσα πρέπει να τονιστούν όλα τα λάθη και ολιγορίες για να αλλάξει η πραγματικότητα και η αλήθεια. Εγώ ίσως επειδή είμαι λίγο πιο αυστηρός, θα έλεγα όπως ο νεαρός Καραμαλής έδειξε αυτή την ευαισθησία, έπρεπε να τη δείξουν και άλλοι οι οποίοι έχουν διατελέσει υπουργοί συγκοινωνιών. Σε ποιους αναφέρεστε? Στους προηγούμενους. Ναι. Σε όλους εκείνους οι οποίοι είχαν το θέμα στο σιρτάρι και δεν προχωρούσαν για δικούς τους διοτελείς λόγους στην οργάνωση του θέματος. Βλέπουμε αυτές τις μέρες κινητοποιήσεις νέων, αρκετές από αυτές αυθόρμητες. Μιλώ ιδιαίτερα για αυτές που βλέπουμε στα σχολεία, όπου τα παιδιά στέλνουν τα δικά τους μηνύματα, συγκλονισμένα από την απώλεια ανθρωπίνων ζωών, νέων ανθρώπων. Και θέλω να ρωτήσω αν διαβλέπετε το ενδεχόμενο ενός κινδύνου να γιγαντωθεί η αντισυστημική ψήφος, η λεγόμενη αντισυστημική ψήφος σε αυτές τις εκλογές, όπως έχει γίνει στην Ιταλία, τη Γαλλία κλπ. Να πω ότι αυτό το παιδιόν είναι υγεία. Ποιο δεν είναι όμως υγεία? Κύριε Χατζηνικολάου, το καταθέτω στη δικιά σας εκπομπή. Έχει αρχίσει η άφιξη αναρχικών από την Ισπανία, άλλες χώρες και στη Θεσσαλονίκη από Γερμανία και Τουρκία. Φοβούμαι λοιπόν ένα έφλεκτο υλικό το οποίο μπορεί να μας οδηγήσει σε νύχτες του Δεκεμβρίου του 2008. Ας προσέξουν, ας λάβουν τα μέτρα τους, οι αφήξεις έχουν ξεκινήσει. Πιστεύω λοιπόν ότι θα έχουμε μία από τις προσεχείς ημέρες μία έκρηξη. Ας το προσέξουμε. Άλλο η αγνή προσπάθεια των παιδιών να τονίσουν κάποια πράγματα και άλλο ένα οργανωμένο σχέδιο προστατοποίησης. Ευχαριστώ θερμά τον πρόεδρο, τον κύριο Γιώργο Καρατζαφέρη. Δεν θα απολυτευτείτε, θα απολυτευτείτε σε αυτές τις εκλογές, κύριε Καρατζαφέρη? Θα είστε υποψήφιος για τη Βουλή? Όχι, δεν θα είμαι κατά καμία έννοια, απλώς έχω τη στήριξη. Έχω αποφασίσει να στηρίξω τον νυν πρωθυπουργό, καθώς στον ορίζοντα δεν βλέπω κάτι καλύτερο. Μου γράφει εδώ ο φίλος νομικός ότι οι γραμμές, δηλαδή οι υποδομές, κατά το Σύνταγμα δεν μπορούν να ιδιωτικοποιηθούν. Όλα τα υπόλοιπα μπορούν. Μπορεί να υπάρξει ένα σχήμα μεικτό, δημόσιο και ιδιωτικό, πίστευε στο φίλο τον νομικό. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Καλημέρα σας. Να είστε καλά. Γεια.